Μπούτζουκας βγάζει για τον Αναστασίου. Γίνεται και η σέντρα από πολύ κοντά, το 1-0 για τον Αθηναϊκό από τον Σπηλιώτη. Πριν συμπληρωθούν λοιπόν τέσσερα παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Αθηναϊκός από αυτή τη σέντρα του Χατζηαθανασίου και τη δυνατή κεφαλιά του Σπηλιώτη ανοίγει το σκορ. Η ομάδα έκπληξη του Φετινού Πρωταθλήματος ανοίγει το σκορ και προηγείται του Παναθηναϊκού με 0-1. Σαραβάκο λοιπόν στο φάουλ, καλοταβηγμένο μέσα στην περιοχή. Σε θέση offside κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού. 7 λεπτό, Σαραβάκος στο κόρνερ για το Παναθηναϊκό. Έρχεται ο Μαυρίδης από την άλλη μεριά και κάνει το 1-1. Μια πολύ ωραία κεφαλιά του Μαυρίδης από το κόρνερ του Σαραβάκου και πριν συμπληρωθεί το 7 λεπτό έχουμε δει 2 γκολ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός, Αθηναϊκός 1-1. Σαραβάκος. Πολύ ωραία προσπάθεια του Σαραβάκου που αποφεύγει 2 Ολυμπιακό Στάδιο και ο Σαραβάκος έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Και out για άλλη μια φορά φέτος ο Δημήτρης Σαραβάκος δεν καταφέρει να ευστοχίσει από τα 11 βήματα. Το 1-1 παραμένει. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό με τον Σαραβάκο. Σαραβάκος απευθείας το φάουλ από κοντά. Τελικά ο Σαρκάτης με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Λούπου που ανοίγει παιχνίδι δεξιά για τον Μαρακό. Κάνει τη σέντρα ο Μαρακός. Κοντρολάρει ο Ρέα Μοφάτσος με το σπίτος και είναι το δεύτερο πέναλτι που κερδίζει ο Σαραβάκος. Και εδώ το σκόρ είναι 1-1. Βλέπουμε ξανά τη σέντρα του Μαρακού. Το σπρώσιμο του Τζατζέσκου με το στήθος για τον Σαραβάκο που σπρώχνεται καθαρά μέσα στην περιοχή από τον Χατζιαγγελή. Στο τρίτο λεπτό λοιπόν ο Λούπου έτοιμος για την εκτέλεση του πέναλτι και το 2-1 για τον Αθηναϊκό. Δημόπουλος του φάουλ για τον Αθηναϊκό. Καθοκαρυγμένο η μπάλα φτάνει στον Μαρακατζέραπτη. Από τη χάνει ο Τζαρακώστας να κάνει το 2-2. Καταρχήν που ξεφεύγει θαυμάσια από τον Μασαγιάννη. Βγάζει και τη σέντρα ο Λατζής από τον Τάο Σαραβάκος. Προσπαθεί τελικά η μπάλα out. Τζαρακώστας που έχει μπροστά του τον Μαυρίδη. Τζαρακώστας που ανοίγει, κάνει και τη σέντρα από πολύ κοντά. Ο Πον κάνει μοναδική ευκαιρία να κάνει το 2-2. Η παλιά του Καλιτζάκη πάρα πολύ ωραία για τον Καλατζή. Που συγκλίνει ωραία προς την περιοχή για τον Βαζέχα που κοντρολάρει, κάνει ωραία τρίπλα, γίνεται και ένα